πώς κινείται ο κόσμος. Αυτό είναι και δεν νομίζω ότι είναι και πολύ καλά τα νέα όπως τα βλέπω. Νομίζω σε μια γρήγορη που έκανα. Πράγματι ότι με βάση τα στοιχεία της έρευνας η οποία διεξήχθη από το, μετά από αίτημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεων Ελλάδος δείχνει ακριβώς ότι οι 7 στους 10 καταναλωτές θα δαπανίσουν φέτος λιγότερα χρήματα από ό,τι πέρυσι προκειμένου να περάσουν τα Χριστούγεννα. Και είναι χαρακτηριστικές οι κάρτες της έρευνας, τις οποίες θα χρειαστεί να τις σχολιάσουμε και με τον κύριο Μακρύ. Βλέπουμε την πρώτη κάρτα. Πόσα χρήματα, λέει, υπολογίζετε να ξοδέψετε γενικά για αγορές τα φετινά Χριστούγεννα. Αν αθροίσουμε από το 1 έως 50 ευρώ, το 51 έως 100 ευρώ και το 101 έως 200 ευρώ, θα δούμε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων θα δαπανίσει ποσά, μικροποσά δηλαδή, για να περάσει τα Χριστούγεννα. Κατά μέσο όρο, 100 ευρώ θα δαπανίσει μια ελληνική οικογένεια για τα Χριστούγεννα. Είναι α, 51 έως 100, το 25%. Ο βασικός κορμός σου λέει από 51 έως 100 ευρώ. Ναι, ναι, μέσο όρο 100 ευρώ. Μέσο όρο 100 ευρώ. Το οποίο αφορά Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, αφορά δώρα, παιδιά, έτσι. Αφορά μην το ξεχνάμε. Δαπάνες, πέρα δαπάνες, από... φαγητό, ναι, τρόφιμα. Πέρα από αυτές τις υποχρεώσεις που έχει κάποιος μέσα στο σπίτι του. Είναι πολύ σημαντικό το νούμερο αυτό. Δηλαδή είναι για την τέρψη, αν μπορώ να πω έτσι, για την ευχαρίστησή σου και για να κάνεις και κάποια δώρα, ίσως σε κάποιον να σου πω, δεν έχει σημασία να νιώσουμε και λίγο καλά. Είναι ένα κομμάτι, το κάνω ένα δώρο στο παιδί μου. Δεν είναι ένα κομμάτι υλικό μόνο. Όχι. Είναι περισσότερο συστηματικού τύπου αυτή η κίνηση. Άμα δεν σε βοηθάει να νιώσεις καλύτερα σε αυτές τις γιορτές, προφανώς και δεν φέρνει. Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι έτσι κάποιος μεταφράζει τα ψώνια μέσα στη διάρκεια των Χριστουγέννων. Η δεύτερη κάρτα. Η δεύτερη κάρτα μας πηγαίνει στο εξής. Η αξία των αγορών σας σε σχέση με τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Αν θα είναι μειωμένη και πώς τέλος πάντων θα κυμανθεί. Αν θα δούμε και αθροίσουμε εδώ τα ποσοστά, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία λέει ότι θα είναι μειωμένη στο 50 έως και κάτω από το 50%. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάλι εδώ επιβεβαιώνεται σε αυτό το δεύτερο σκέλος ότι θα έχουμε μειωμένες αγορές. Πότε πιστεύετε ότι θα κάνετε το μεγαλύτερο μέρος των αγορών σας τα Χριστούγεννα, μια αμέσως επόμενη κάρτα? Εδώ λοιπόν σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα απαντάει ο κόσμος ότι η προηγούμενη εβδομάδα και η εβδομάδα τώρα που βρισκόμαστε είναι οι καταληκτικές ημέρες για να ψωνίσουμε. Τώρα δηλαδή θα μετρηθούν τα κουκιά που έχουμε στη τσέπη μας προκειμένου να ψωνίσουμε. Και η τελευταία κάρτα που και εδώ δίνει ένα στίγμα. Η πλειοψηφία των αγορών σας λέει στα φετινά Χριστούγεννα πιστεύετε ότι θα γίνει σε ηλεκτρονικά καταστήματα, δηλαδή μέσω e-banking, σε ηλεκτρονικά φυσικά ή δεν θα αγοράσω, ξέρω εγώ. Ναι. Εδώ λοιπόν η πλειοψηφία προτιμάει να κινηθεί σε φυσικά καταστήματα. Νομίζω ότι είναι σε συνδυασμό με την ψυχολογία που αναζητά κάποιος να κάνει. Δηλαδή, έχω λίγα λεφτά, τουλάχιστον θα τα δαπανίσω κοιτάζοντας βιτρίνες. Αυτό νομίζω. Μα είναι συνδυασμός, δεν είναι μόνο η ηλική απόλαυση. Είναι διαδικασία των Χριστουγέννων. Πάμε να δούμε τον κύριο Μακρύ. Καλημέρα, κύριε Μακρύ. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Δώστε μας μια γενική αίσθηση για την έρευνα. Λείπει ο φίλος μου ο Δημήτρης καταρχάς. Ο Δημήτρης είναι ελαφρά διάθετος, θα επιστρέψει άμεσα όμως. Το ξέρω, να είναι καλά και περαστικά. Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Φερμεντίδης. Εγώ, επειδή αυτή η έρευνα είναι 50-60 σελίδες, η οποία γίνεται ένα εξάμηνο και επαναλαμβάνουν τι απαντήσαν οι φίλοι συμπολίτες καταναλωτές, όχι τι λέμε εμείς, και αυτή τι είναι χρηστική για να βλέπουμε το τι θέλει ο συμπολίτης μας, θα προλαβαίνουμε να τον εξυπηρετούμε. Θα δώσω και μερικά άλλα στοιχεία που δεν είναι στο τέτοιο τύπου, αλλά έχουν. Μειωμένη κατανάλωση βλέπουμε εμείς. Ναι, αυτό είναι όπως τα περιέγραψε ο κύριος Φερμεντίδης. Δηλαδή. Αλλά 7 στους 10 θα δαπανίσουν λιγότερα σχέση με το 21. Περίπου 31% παρακάτω. Αλλά θέλω να σας πω μερικά στοιχεία τα οποία συμπληρώνουν αυτά. Παρακαλώ. Καταρχάς, αυτοί που μας απαντήσαν δηλώσαν εισόδημα. Τι δηλώσανε? Μέχρι 500 ευρώ το 7%. Μέχρι από 1500 μέχρι 2000 το 23,6. Το 19,4 από 2000 μέχρι 2500 και το 11,5 από 2500 έως 3000. Αυτά δηλώσανε. Το άλλο που δηλώσαν και έχει σημασία είναι ότι το 45% των συμπολιτών μας ξοδεύουν από το 90% έως το 100% του εισοδήματος. Δηλαδή ξοδεύουν δεν το μεγαλύτερο κομμάτι. Δεν αποταμιεύουν. Αλλά το 18% ξοδεύει περισσότερα. Που σημαίνει ή δανείζονται από φίλους και γιατί ξέρουμε είναι λίγο δύσκολο να πας σε τράπεζα για κατανοητικές ανάγκες να δανειστείς ή από τις αποταμιεύσεις ή βάζει που φέση. Ότι ή βάζει φέση. Ή βάζει φέση. Αυτό νομίζω. Σωστό. Δεν πληρώνει. Σωστό.
αλλά έχει και αποταμιεύσεις. Οι τράπεζες βλέπουμε ότι έχουν ένα ευτυχώς ένα μεγάλο κομμάτι από τους συμπολίτες. Αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο στην έρευνα, κύριε Μακρύ, τι τίτλο θα βάζετε εσείς που να αφορά τον κόσμο και τις δυνατότητες του κόσμου? Προσεχώς καλύτερα. Προσεχώς καλύτερα. Γιατί τώρα είναι χειρότερα σχέση με πέρυσι. Γιατί τώρα είναι χειρότερα σχέση με πέρυσι. Γι' αυτό λέω. Λέω προσεχώς καλύτερα. Γιατί αυτό που συζητάμε ήδη διανύουμε τις μέρες των διακοπών, των εορτών και του εορταστικού κλίματος. Άρα η προσδοκία μας σαν εμπόριο είναι αυτά που βλέπουμε και δεν είναι τόσο ευχάριστα, προσεχώς να είναι λίγο καλύτερα. Έχετε την αίσθηση ότι οι συνάδελφοί σας, έχετε την αίσθηση ότι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα ή είναι αναστρέψιμη η κατάσταση στην αγορά? Οι επιχειρηματίες. Η αγορά, επειδή και εγώ ο κύριος Προπεντήτης το ξέρει και με εσάς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είμαι πολλά χρόνια στην αγορά και αυτό που έχω να πω είναι ότι η αγορά είναι παράλληλη με τη ζωή. Πάει άσχημα, πάει καλά, αλλά εκεί θα είμαστε και εκεί θα εξυπηρετούμε. Μάλιστα. Άρα αυτά που βλέπουμε είναι κυμάνσεις ενός μεγάλου διαστήματος. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να σας πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Οι συμπολίτες μας για μία ακόμα φορά είπαν ότι το 76% στοχεύουν στην τιμή και όχι στην ποιότητα. Και μόνο το 15% στην ποιότητα. Αυτό δεν είναι ευχάριστο. Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Αυτό δεν είναι ευχάριστο. Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Γιατί συνδέεται και με το καλάθι του νοικοκυριού. Αυτό σκεφτόμουν. Τα ιδιωτικής ετικέτας. Με όλα αυτά, ότι ο άλλος σου λέει, παιδιά, εδώ δεν μπορώ να κοιτάξω ποιότητα, πρέπει να κοιτάξω μόνο την τιμή γιατί δεν αντέχω. Ας πούμε και λίγο αυτό που είπε ο κ. Προπεντήτης για τα καλάθια. Τι είναι το πρόβλημα των καλαθιών? Καταρχάς, τα καλάθια λειτουργήσανε και λειτουργούν. Βέβαια, η έρευνα έδειξε ότι το 53% των συμπολιτών μας δεν ασχολείται με το καλάθι, αλλά το 30% αγοράζει μέχρι 10% των προϊόντων και το 8% μέχρι 20% των προϊόντων. Ακόμα και αυτός που δεν αγοράζει από το καλάθι, κρίνει τις εταιρείες κατά πόσο είναι ακριβότερες ή καλύτερες. Αλλά έκανε κάτι καλό το καλάθι. Και πάλι. Έκανε κάτι καλό το καλάθι. Τώρα το Market Pass θα είναι καλό που θα ξεκινήσει από το Φεβρουάριο. Θα σας πω. Το καλάθι τάραξε τα νερά. Με αποτέλεσμα, όποιοι δεν θέλουν να χάσουν μερίδια ή να κερδίσουν μερίδια, μπήκανε σε προσφορές. Άρα προς όφελος του καταναλωτή λειτουργήσε στο σύνολο. Κύριε Μακρύ, πρέπει να έρθετε στο στούντιο να τα πούμε πιο αναλυτικά. Αυτές οι έρευνες είναι εξαιρετικές γιατί δείχνουν την τάση του κόσμου και ο κόσμος είναι το βαρόμετρο και η σφιγμομέτρηση πραγματική.